Πάμε. Περίμενε. Ωραία. Τι. Ξέρεις τι θα συναντήσεις. Άκουσες για μια ξαφνική διαδικασία, έτσι. Και το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων σε πήρε και σου είπε: Ελάτε γρήγορα στη Μανική, που είναι όλοι αυτοί μαζεμένοι. Αληθεύει ότι ο κύριος Μάνδρακας σας εξαγόρισε από το Ριάλιτι. Κύριε Μάνδρακα, σου είπε ένα πρόβλημα για πράγματι και σχημικό εγκεφαλικό. Πετάγεσαι και μιλάς. Μιλάω τώρα εγώ. Εγώ μιλάω. Όχι προς εδώ. Πώς είσαι αυτό το πράγμα. Έλα. Γιατί είναι αυτό την αρχή. Τα ξέρει καλύτερα. Λοιπόν, παιδιά, λοιπόν, τώρα να εξηγηθούμε. Εσύ είπες ο Μάνδρακας, ο κύριος Φυσάλλος, ο Μάνδρακας, δεν είναι όλοι κράτο. Δες, παιδιά, ο Μάνδρακας. Κύριε Μάνδρακα, τον ανακαλύπτω. Δεν τον έχεις δει από πίσω. Σιγά και τα ανθρώπινα δεν είναι όλα έτοιμα. Λίγο βαβούρα εδώ πέρα και μετά. Λοιπόν, ελάτε να το δούμε τώρα. Κύριε Μάνδρακα, γνωρίζετε αν πρόκειται πράγματι για ισχυρικό εγκεφαλικό. Όχι, προς Θεό. Ποιος σας είπε το πράγμα. Ρωτήστε την άλλη, ξέρει καλύτερα μας το πράγμα. Ούτε και δεν πείθεστε, παιδιά, τόσο εύκολα το ξεφορτώνετε. Σας ξεφορτώνετε, ναι. Είστε γενεγάτη. Εντάξει, δημοσιογράφοι είστε, αλλά όχι και τόσο μαλάκι. Πάμε. Κύριε Μάνδρακα, μια δήλωση. Γνωρίζετε αν πρόκειται πράγματι για ισχυρικό εγκεφαλικό. Προς Θεού, παιδιά. Μπράβο, τι ξέρει καλύτερα, γιατί δεν ξέρει καλύτερα. Μια τελευταία μάλλον, κύριε Μάνδρακα, μια δήλωση θέλει. Μια δήλωση για τον αμυντικό του Βιού Σταρ. Ανέβω. Είμαστε... εχθροί από σπόντα, που στην πορεία μπορεί και να γίνουμε φίλοι, δεν το λέμε αυτό. Στην ουσία αυτό που μας χωρίζει είναι πράγματα που έχουν κάνει οι γονείς μας. Ναι, ουσιαστικά. Η οικογένειά μου έχει μια επιχείρηση. Ασχολείται με την καλλιέργεια κάποιων βοτάνων που σωβούνται στην ομοιοπαθητική αρμακευτική ιατρική. Ασκατζίκια, χαρακούλες, ασκολύμπρους. Έχει κάποιο επιστημονικό ενδιαφέρον. Ναι, ναι, έχει. Και μαζί με τα βότανα καλλιεργεί και κάποια δεντρίλια δημιουργικής κάναβης. Τώρα την άλλη, ό,τι βγάζει η οικογένειά του, τα παίρνουμε εμείς. Γιατί ο δικός μου πατέρας και εγώ, κατ' επέκταση, είναι ένας φαρμακοβιομηχανοπλούσιος που έχει πολλά λεφτά, έχει μια κλινική δικά του, το προδοτήτη χώρα με φάρματα, με τέτοια, το παρασκευάζει, κάνει ό,τι θέλει. Και έχει ένα γιο εμένα, που δεν θα πάω καλά εγώ με τον πατέρα μου. Λοιπόν, εσείς τώρα, τη στιγμή που περνάνε αυτοί και έχετε μείνει, θα έχετε έρθει όλοι εδώ, όλο το σπίτι, τα κανάλια, θα έχετε αφήσει πίσω. Και έχει μετά από αυτό τι λέει, τίποτα. Έχει μείνει με τον μπράβο της, η αρετή, και θέλω όλες τις κάμερες. Κύριε Μάνδρακα, Λούλα, μια δήλωση για τον ανοιχτό. Έτσι θα περάσει, έτσι θα περάσει. Πες μου κάτι, έλα, άρχισε, από εκεί. Πάμε. Λούλα, πώς μας κάνει τον ανοιχτό δελτίο. Τι γυρεύω εγώ εδώ. Λοιπόν, εγώ κάνω τη Λούλα. Η Λούλα είναι ένα κορίτσι 23 χρονών. Είναι μια
punk rock τραγουδίστρια στο συγκρότημα του Μάλλοξ. Είναι ένα πλάσμα πολύ αντιδραστικό και η ίδια δηλώνει αντιεξουσιάστρια. Ένα κορίτσι που έχει μεγαλώσει με όλες τις ανέσεις, δηλαδή που εμπάσχει σε βουλευτή, έχει χρήματα, που είναι στο κολέγιο. Αλλά παρόλα αυτά κάνει την επανάστασή της. Μάλλοξ λέγεται το κρου. Είναι το Μάλλοξ είναι λέει, το καλύτερο αντιόξινο για τα διπλώνα. Η μεγαλύτερη πλάκα ήταν όταν συζητούσα με τον Νίκο τον Περάκη για τον ρόλο και άρχισε να μου λέει ότι όπως καταλαβαίνεις πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή, αυτή είναι ένα πλάσμα όπως είναι και δεν ξέραμε ακόμα ξέρεις πώς θα γίνει ακριβώς και μου λέγε έχω δει κάποια πλάνα από ξένα συγκροτήματα ή από κάποια πώς να ξυρίσουμε το μισό κεφάλι και ήμουνα πώς να βρούμε μια άλλη λύση. Τελικά έγινε αυτό που βλέπεις, έγινε ένα μαύρο μαλλί με κόκκινες αντάβιες, το οποίο απλά σε κάποιες σκηνές στην ταινία χτενίζεται λίγο έξαλλα. Δεν με πειράζει καθόλου, δεν έχω πρόβλημα με τις αλλαγές. Έλα βρε Λούλα να πάμε να κοιμηθούμε, να τελειώσουμε και το σύστημα. Τελειώσουμε το στήσιμο. Τι έγινε στην αυλία, δε δάκι. Κάτι λίγα. Δύο σπασμένα τώρα. Τα ανάβαμε, έτσι. Να δεξιά μπροστά. Νούμερο 9. Τζούλη Αλεξανδράτου. Αυτός είναι φασισμός. Είτε το φασισμό του παρελθόντος συναδέλφου. Μας παγορεύει τι. Και εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. Λοιπόν, εδώ πέρα γυρίζουμε πρόβα των Μαλλοξ. Στην οποία όλοι σε στιγμές τρυφερότητας παρακολουθούμε. Και είναι η Λούλα και η. Πώς λέγεται. Φούλα. Φούλα δεν λέγεται. Είναι ένα ζευγάρι που έχει πληγεί το χρόνο. Όχι, δεν έχει ακόμα. Αλλά είμαστε λίγο, έχουμε μια φορά ω έργο. Ζευγάρι είμαστε. Αν μπορεί να είσαι συγκεκριμένο και σύντομο, θα ήθελα να σε ακούσω. Είμαι ο Μπίλης και εγώ είμαι ο Μπίλης. Και είμαι σεκιουριτάς. Δουλεύω στο γυμναστήριο, το κορμί μου. Και βγάζω κάποια χρήματα. Το πνεύμα του. Είναι πολύ συγκεκριμένο από διαγραφών άνθρωπο. Και αυτό οδηγεί μοτοσυκλέτα, είναι καλό παιδί, αλλά έχει πολύ θυμό μέσα του. Τον αγαπάω. Τέρμα. Λοιπόν, θέλω να πω για την ελευθερία ότι είναι η χαρά της ζωής, είναι ένα καλεσχαρούμενο πλάσμα που λατρεύει τη Σακύρα και έχει υποσταθεί και... Λατρεύει τη Σακύρα γιατί δεν ξέρει, μόνο τη Σακύρα. Μέρος από τις αναλογίες της έχει διαμορφωθεί από τον τρόπο που χορεύει το τραγούδι της Σακύρα. Είναι φαν του Star System σε κάθε περίπτωση και το ξέρω και το ελληνικό, συγγνώμη για την υπηρεσία, αλλά είναι το κουστούμι μου. Εγώ πιστεύω ότι θέλει να γίνει τραγουδίστρια παύλα star, δηλαδή το ζητούμενο είναι star. Και μια πικάντικη ερώτηση, πιστεύεις ότι τυχαία επιλέχθηκες εσύ για αυτόν τον ρόλο. Πάυση. Λοιπόν, ο ρόλος αυτός είναι βιωματικός. Όχι, δεν επιλέχθηκα τυχαία. Όχι, ήταν τυχαία. Οποιοςδήποτε θα μπορούσε να παίξει το στάρι του πλασού και να πάρει από τη λάμψη σου. Να τα πάρει. Είναι βεδρό τα αγόρι μου σε αυτή την ταινία. Δηλαδή. Πάντως περνάμε καλά. Περνάμε καλά. Τα καμαρίνια υπέροχα. Βγαίνει αυτό το πράγμα προς τα έξω.